bell, tingle bell, tingle all the way. All what fun it is to ride and down one boy. Hey! Καλά, έχω πάρα πολύ κέφι. Γιατί? Γιατί πέρασαν τα Χριστούγεννα, αλλά δεν με πτωεί τίποτα, Χριστινάκι μου, γιατί πάμε στην πρωτοχρονιά, το καταλαβαίνετε. Και λίγο πριν την πρωτοχρονιά, ποιος έχει τα γενέθλια του? Εσύ. Ποιος είναι? Α, το θυμάστε όλοι, ε. Για να προετοιμάζεστε για να κάνω γενέθλια πολύ σούπερ. Πού θα τα κάνεις? Δεν έχω αποφασίσει. Δηλαδή, έχω αποφασίσει, λέτε από τηλεοπτικά. Πού? Να μου ήρθει όλη η Ελλάδα και να γίνει συλλαλητήριο από γενέθλια. Γιατί να μη σου ήρθει? Γιατί θα κάνω άλλο πάρτι εκπομπή για τη νέα χρονιά. Αυτά είναι τα γενέθλια που θα έχω τα παιδιά τη εκπομπή εδώ, το αγαπημένο μου παιδιά. Και 2, 3, 5 πολύ, πολύ ιδιαίτερου φίλου. 5, 6, 7, το πολύ 10 μετρημένοι στα δάχτυλα. Ναι, ούτε 5. Πολύ. Τι κάνετε, περάσατε καλά τις γιορτές? Λέει, καλά, τα ξέρουμε. Περάσαμε μαζί, αλλά off the record πρέπει να σε ρωτήσω τηλεοπτικά τώρα. Ωραία, ήτανε. Τώρα προετοιμαζόμαστε για την πρωτοχρονιά. Πανικός θα γίνει την πρωτοχρονιά. Θα κάνουμε. Πιο πολύ σου αρέσει η πρωτοχρονιά ή τα Χριστούγεννα? Νομίζω τα Χριστούγεννα, γιατί γιορτάζω κιόλας. Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό. Οπότε αυτό το ρεβεγιόν είναι. Ναι, είναι λίγο διαφορετικό γιατί είναι και η γιορτή. Εμένα όμως μ' αρέσει τα Χριστούγεννα, άσχετα που δεν γιορτάζω τα Χριστούγεννα, αλλά γενικότερα μ' αρέσει τα Χριστούγεννα περισσότερο από την πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω, η πρωτοχρονιά, παιδιά, αυτά τα δευτερόλεπτα 5, 4, 3, 2, 1. Μου δημιουργούν ένα διαφορετικό κλίμα που δεν. Δεν μ' αρέσει. Κάτι καθόλου μου κάνει και για το χρόνο που φεύγει και λίγο το άγχος του χρόνου που έρχεται. Ναι, ναι, κάπως νιώθω, δεν Αλέξανδρε, ξέρω. Αλέξανδρε, λες από πέρσι πότε πέρασε ένας χρόνος. Είδες. Και πότε ξεκινάει ένας καινούριος. Αυτό. Με καινούριους στόχους, καινούρια σχέδια, καινούρια πράγματα. Δηλαδή. Είναι, σε πιάνει μια μελαγχολία ένα κάτι. Ναι. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα Χριστούγεννα, το ξέρεις, και τα απεχθάνομαι και δεν θέλω ούτε τραπέζια, ούτε κόσμο, ούτε. Ενώ μ' αρέσει τους δρόμους που τους βλέπω φωτισμένους το βράδυ με ηρεμία και αυτά, όταν μπαίνω στο σπίτι και βλέπω όλο αυτό, με πιάνει κάτι. Σε πιάνει κάτι. Με πιάνει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, άμα σε πιάνει κάτι, να βλέπεις, μη μου πεις, μόνο. Για να σας φεύγει αυτό το κάτι. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και για σήμερα. Κωνσταντίνα Παπεράνο από τη στήλη για τα παιδιά. Αμέσως μετά θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα που έχω ετοιμάσει με μοναδική Μαρία Πανταζή και με πολύ ιδιαίτερους καλεσμένους. Αλλά και θα κλείσω και με Χριστίνα Καμπούρη, που σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό που σας είχαμε προετοιμάσει πριν τα Χριστούγεννα. Για ένα πολύ ωραίο, πάλι ιδιαίτερο φυτό χριστουγεννιάτικο, πιο μεγάλο και πιο ογκώδη από το Αλεξανδρινό που έχουμε εδώ κοντά μας, το οποίο λέγεται. Ήλεξ. Ήλεξ. Ωραίο όνομα. Ή ου. Α, ου, εννοείς ήλεξ ή ου. Ναι, ου. Δηλαδή θα ήθελα ένα φυτό ου. Ναι. Ή να σου πάρω, πάρε με ένα ου. Και άμα μου πεις κάνε μου λιγάκι ου, τι κάνεις το φυτό. Δηλαδή κάνε μου λιγάκι ου. Και παίρνεις την αυτή του φυτού. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Τι έχουμε ετοιμάσει για τα παιδιά μας, για τους μικρούς μας φίλους? Από πού πηγάζει το άγχος, Αλέξανδρε? Ξέρουμε ότι και εμείς οι μεγάλοι έχουμε πάρα πολύ άγχος μέσα στην καθημερινότητά μας και πολλές φορές το περνάμε. Βέβαια, Γιάννη μου, γιατί το άγχος είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατί πολλές φορές το περνάμε και στα παιδιά μας τα ίδια. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι προβλήματα έχουμε, μπορούμε να τους τα φορτώνουμε χωρίς όμως να το καταλαβαίνουμε. Κάθε παιδί είναι τελείως διαφορετικό. Που και αντιδράει με δικό του μοναδικό τρόπο ανάλογα την κατάσταση που είναι. Αλλά πώς γίνεται αυτό? Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να παρατηρήσουμε πού, γιατί και πότε τον πιάνει αυτό το άγχος. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, όπως είναι η πίεση για τις σχολικές επιδόσεις. Είναι μερικοί το άνθρωπο μέρος. Ακριβώς. Μερικοί μαθητές θέλουν να είναι μόνοι τους, να είναι από μόνοι τους πρώτοι, αλλά άλλοι τους πιέζουν οι γονείς τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα παιδί άλλο να προσπαθεί μόνο του να είναι ο καλύτερος, γιατί θέλει να είναι ο καλύτερος. Και άλλο ένα παιδί, ακριβώς. Και άλλο ένα παιδί που δεν είναι τόσο καλός να έχει μία πίεση από τη μητέρα του συνήθως στο να είναι ο καλύτερος όλων. Είναι πάρα πολύ λάθος όταν μία μητέρα πιέζει το παιδί της να είναι ο καλύτερος, γιατί το παιδί μετά μπορεί να μην είναι ο καλύτερος, να είναι ένας μεσαίος μαθητής. Μετά, όταν αρχίσει η πίεση, το παιδί αντιδράει. Και μπορεί να μην αρέσει αυτή η αντίδραση στη μητέρα. Γιατί συνήθως η μητέρα ασχολείται πιο πολύ με το παιδί, γι' αυτό λέω η μητέρα. Αγχώνονται εξαιτίας των γονιών τους. Και όταν λέμε αυτό, τι εννοούμε? Ένας γονής, όταν είναι τελειομανής, θέλει και η ζωή των παιδιών του να είναι
στην εντέλεια. Δεν γίνεται αυτό. Άμα ένα παιδί δεν κάνει λάθος, άμα ένα παιδί δεν πέσει, για παράδειγμα, και χτυπήσει, δεν θα ξέρει τι σημαίνει ο πόνος στα γόνατα. Mm-hmm. Για να προσέξει την επόμενη φορά. Και ένα λάθος που κάνουν οι γονείς, Αλέξανδρος, όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, είναι ότι όταν τρέχει ένα παιδί, λέει: μην πέσεις, πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Δεν θα το πεις. Ας το να πέσει, ας το να χτυπήσει, για να καταλάβει τι σημαίνει το πονάω και ότι πρέπει να προσέξω την επόμενη φορά. Πάμε λοιπόν, ένα ακόμη άγχος είναι το bullying. Τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα bullying σχολικού, δηλαδή εκφοβισμού, δεν μπορούν να αναπτύξουν χρόνιο άγχος. Δηλαδή, μεγαλώνουν και δεν μπαίνουν μέσα σε ομάδες ή και ακόμη δεν κάθονται σε ένα τραπέζι που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Έχουν ένα άγχος που έχει δημιουργηθεί από μικρή ηλικία και οι γονείς τους δεν έχουν δουλέψει επάνω σε αυτό το κομμάτι. Απότομες αλλαγές. Για τα παιδιά είναι ακόμη ένα άγχος. Οι απότομες αλλαγές. Είναι μια μετακόμιση, ένα καινούριο σχολείο, ακόμη και ένας καινούριος δάσκαλος. Φεύγει το παιδί από τη ρουτίνα του και δεν μπορεί πάλι να προσαρμοστεί στην καθημερινότητά του. Και έτσι του προκαλείται ένα άγχος. Η απώλεια. Και όταν λέμε μια απώλεια, δεν εννοούμε ένα θάνατο ή την απώλεια από το σκυλάκι που χάσαμε ή γιατί χάθηκε στον δρόμο ή επειδή πέθανε. Μια απώλεια εννοούμε και το διαζύγιο. Το παιδί το λαμβάνει το ίδιο. Όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, Αλέξανδρε, ένα παιδί όταν έρχεται το διαζύγιο μέσα στην οικογένεια, νομίζει ότι φταίει. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Ενδοοικογενειακή βία. Τα παιδιά έχουν υποστεί βία ή έχουν γίνει παρατηρητές της βίας. Δηλαδή, όταν υπάρχει στο σπίτι ένας πατέρας που χτυπάει συνέχεια τα παιδιά ή μια μητέρα που τσακώνεται συνέχεια με τα παιδιά και το αντίθετο, με το σύζυγό της, και υπάρχει και βία, τότε μπορούν να αναπτύξουν αγχώδεις διαταραχές. Πώς θα τα βοηθήσουμε όμως αυτά τα Βεβαίως, παιδιά, Αλέξανδρε? Βεβαίως, γιατί ξέρεις πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά Έτσι. Είναι ο σημαντικότερος. Αυτό το είναι. Να βρούμε το πρόβλημα, οκ, okay, το βρήκαμε. Με ποιον τρόπο όμως θα τα βοηθήσουμε, αυτό θέλω να πούμε στους παιδιά. Εμφανίζουν συμπτώματα άγχους και παρεμποδίζουν την καθημερινότητά τους. Αλέξανδρε, μέσα στο σπίτι πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος. Ένας διάλογος τι γίνεται στο σχολείο, τι γίνεται στο φροντιστήριο, τι γίνεται στις δραστηριότητες του παιδιού. Είναι ένα άγχος που τα παιδιά σίγουρα σε αυτή την ηλικία που βρίσκονται δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Αλλά αν ο γονιός δουλέψει μαζί με το παιδί του, σίγουρα όταν μεγαλώσει και φτάσει στην εφηβεία και αργότερα ενηλικιωθεί, θα μπορεί να το δουλέψει και να περνάει την καθημερινότητά του πιο ήρεμη. Όπως είπαμε, υπάρχει ο διάλογος. Όταν ένα παιδί έρχεται αντιμέτωπος με το άγχος του, καλό είναι να κάνει με τη μητέρα του ασκήσεις αναπνοής. Θα το δεις σαν παιχνίδι, αλλά είναι κάτι που τον βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Το κουτί της ανησυχίας. Όλοι είχαμε ένα κουτί ανησυχίας. Εμένα η μαμά μου το είχε από πάρα πολύ μικρή. Συνήθως, νομίζω ήταν από το τότε. Γέμιζες, Σίγουρα. Ήταν νομίζω από την ηλικία 8 ή 9 που έμαθα να γράφω και να εκφράζω αυτό που θέλω γραπτός. Είχαμε ένα κουτί ανησυχίας όπου μπορούσα να φυλακίζω εκεί μέσα τις έγνοιες μου και αυτά που με προβλημάτιζαν. Μια φορά την εβδομάδα το ανοίγαμε και το συζητούσαμε. Είναι πάρα πολύ καλή άσκηση και με βοήθησε πάρα πολύ και γενικά στην καθημερινότητά μου να μην έχω τόσο άγχος για το παραμικρό, να το πω έτσι. Και το καλύτερο που είναι οι γονείς να κάνουν είναι να προτείνουν στα παιδιά τους να κρατήσουν ένα ημερολόγιο. Να γράφουμε, εγώ είχα ημερολόγιο και ημερολόγιο είχα, που έγραφα το βράδυ πριν κοιμηθώ, από πάρα πολύ μικρή ηλικία και αυτό, και έγραφα τι γινόταν. Και εγώ τα έχω. Τα έχω και εγώ ακόμα τα ημερολόγια μου. Και θα το εκδώσω όταν και εφόσον και αν. Να σας πω ότι καμιά φορά κάθομαι και τα διαβάζω όταν κάνουμε έτσι καμία ψάχνουμε τα συρτάρια και αυτά και λέω τι με απασχολούσε όταν ήμουν μικρή και τι με απασχολεί τώρα, μακάρι να γύριζα. Είχα και το άλλο, αυτό το λεύκομα δεν είναι που γράφαμε τα πιμαντάκια. Το λεύκομα είναι που γράφαμε και τα ερωτικά πιμαντάκια στο κάθε γράμμα κτλ. Και τελευταία, αυτό που πρέπει να κάνει μία μητέρα είναι να δημιουργήσει μια ρουτίνα που να περιλαμβάνει σωστό ύπνο, σωστή διατροφή και άσκηση και δραστηριότητα για το παιδί. Έτσι, είναι μια ρουτίνα που το παιδί θα κυλάει η μέρα του πιο ήρεμα και θα μπορεί να ανταπεξέλθει για την επόμενη και τη μεθεπόμενη ημέρα χωρίς άγχος. Γιατί όσο συσσωρεύεται μέσα το άγχος στο παιδί, αντιδράει τελείως διαφορετικά. Η καθημερινότητα γίνεται και πιο δύσκολη για το παιδί και για εμάς. Τι ωραία που το έπεσε, Κωνσταντίνα μου, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η χρονιά θα πει πολύ διαφορετικά,
Το έχει πάρει. Όχι, αυτή η χρονιά. Αυτή η χρονιά θέλω να είναι τελείως διαφορετική από όλες τις άλλες. Για να δούμε. Άρα. Για να δούμε. Είμαστε, γιατί αυτό είχα πει και το 17. Και το 16. Και το 16. Και το 18. Και 18 και τώρα που είμαστε. 19. Πω, θα είμαστε. Πω. Δεν είμαστε ακόμα. Θα είμαστε όμως. Πέρασε. Λοιπόν, Γιάννη μου, θέλω να δώσω όμως και πάρα πολύ ωραία δώρα πριν πάμε να δείτε μια πολύ ωραία συνέντευξη που έχω ετοιμάσει με την Μαρία Πανταζή και με έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο. Γιατί δύο σούπερ τυχεροί από εσάς, έτσι για την νέα χρονιά που μπαίνει, για να σας γλυκάνουμε, για να κάνετε πολύ ωραία γλυκά, πολύ ωραία φαγητά ή για, ακόμα και για το τσάι σας ή το γάλα σας. Νομίζω ότι το mail δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Έτσι λοιπόν, δύο σούπερ τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε μοναδικό μέλι μάνης, αλλά και μέλι με κρόκο κοζάνης για τον ένα τυχερό, αλλά και μέλι μάνης και μέλι με μαστί χαχίου, δύο πολύ ιδιαίτερες γεύσεις σε μοναδική αποκλειστικότητα από το ελληνικό μέλι και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν δύο σούπερ τυχεροί από εσάς που θα ακολουθήσετε στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook θα κερδίσετε από μία διάδα από το εκπληκτικό αυτό μέλι για το σπίτι σας, γιατί ένα μέλι πρέπει να υπάρχει σε όλα τα σπίτια. Γιατί και στο τσάι μας θα βάλουμε μέλι και στα γλυκά μας θα βάλουμε μέλι και στις σαλάτες θα βάλουμε μέλι και στον αγαπημένο στην αγαπημένη θα βάλουμε μέλι και στην πεθερά θα ρίξουμε λίγο μέλι για να μελώσει λίγο και να μην λέει όλα αυτά που λέει και στον πεθερό θα βάλουμε λιγότερο μέλι, γιατί ο πεθερός δεν πάντοτε... Δεν ασχολείται. Ναι, βρε παιδί μου. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό με το να βλέπεις μία πεθερά και συνέχεια να στάζει, που λέμε, εκ του αντιθέτου μέλι το στόμα. Και ο πεθερός να λέει, άντε μωρέ γυναίκα, τι σε νοιάζει, μια χαρά είναι τα παιδιά. Όμως, γιατί γίνεται αυτό. Ξέρεις... Σπάνια βλέπεις πάντως πεθερό κακό. Δηλαδή μαμά μου να δημιουργεί προβλήματα. Μαμά μου δεν ασχολείται. Και στις ναι, δύο οικογένειες. Η μαμά σου εννοείς, οι γυναίκες δεν ασχολούνται, αλλά η μαμά σου εντάξει είναι ιδιαίτερη. Όχι, δεν ασχολείται γενικά καθόλου. Θα σου πω κάτι, Αλέξανδρα, έχουν χαλάσει πάρα μα πάρα πολλές οικογένειες από εξαιτίας πεθερού ή πεθεράς. Πεθερού σπάνιο. Πεθεράς όμως ναι, γιατί ο άντρας είναι κολλημένος επάνω στη μαμά του. Είναι πάρα πολύ λάθος. Όταν ανοίγουμε ένα σπίτι, κοιτάμε την οικογένειά μας και βάζουμε προτεραιότητα την οικογένειά μας. Δεν βάζουμε ούτε τη μάνα μας ούτε τον πατέρα μας. Ναι, είναι η οικογένειά μας. Ναι, αυτοί μας έφεραν στη ζωή. Ναι, μας μεγάλωσαν με αξίες και αρχές. Ναι, αλλά, όμως, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα όταν κλείνει η πόρτα σου να μεταφέρει τα προβλήματά σου στην προηγούμενη οικογένειά σου. Μην με βέβαια η μητέρα σου και ο πατέρα σου, αλλά η οικογένειά σου είναι η γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Είναι μεγάλο λάθος και το κάνουν είναι μόνο οι άντρες. Τώρα γιατί τα πήρα. Ναι, πες τα Κωνσταντίνα. Και άκου να σου πω... Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συνδεθούμε με ένα πολύ ωραίο θέμα που ετοίμασα με Μαρία Πανταζή από τη Μαχητική Στήλη. Και επιστρέφω για να ολοκληρώσω με Χριστίνα Καμπούρη και με πολύ εορταστικό φυτό που δεν πρέπει να λείπει και αυτό από κανένα σπίτι και από κανένα στολισμό. Μείνετε κοντά μου. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο, ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία παραγωγής πορτών ασφαλείας, Μπαλωμένος Doors, παρουσιάζει τη νέα πανίσχυρη κλειδαριά Maxi Lock. Κύλινδρος υπερασφαλείας. Σύστημα μπλοκαρίσματος σε προσπάθεια διάρρηξης. Αθόρυβη λειτουργία. Maxi Lock. Κορυφαία ασφάλεια. Μπαλωμένος Doors. Θωρακίζει το χώρο σας. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Καλησπέρα, είστε καλά, καλησπέρα, καλημέρα, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Χαρούμενες γιορτές και έχουμε μια χαρούμενη υπέροχη κοπέλα μαζί μας, την Ξανθή Ραυτοπούλου από τα μαχητικά αθλήματα. Τον Αλέξανδρο Πετρίδη, όπως βλέπετε, δεν τον έχουμε μαζί μας. Τον έδωξα να κάνει ένα εξωτερικό γύρισμα και είπα ladies only σήμερα. Γεια σου, Ξανθή μου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα να πω κι εγώ. Θα φύγεις, θα είσαι εδώ, τι θα κάνεις αυτές τις μέρες? Θα φύγω, θα πάω στη Ρώμη για ένα ταξιδάκι 4 μέρες.
Υπέροχα, να ξεκουραστείς λιγάκι από τις... Να ξεκουραστώ, ναι, από τις παχητικές μου υποχρεώσεις. Ξανθή, σε έχουμε γνωρίσει σαν αθλήτρια στίβου. Εγώ προσωπικά όμως σε γνώρισα όταν ήσουν αθλήτρια kickboxing, ναι. Αλλά βλέπω ότι συνεχίζεις και το στίβο και το kickboxing. Το στίβο τον έχω σταματήσει ενεργά. Mm-hmm. Είμαι πλέον προπονήτρια στίβου. Προπονείς, θέλεις να μας πεις πού, πού είσαι? Προπονώ στον αθλητικό όμιλο Κάλιστο. Mm-hmm. Πού είναι στο ΆΚΑ. Πού είναι στο ΆΚΑ, βεβαίως. Έχουμε γκρουπάκια τρεξίματος, αλλά κάνουμε και γκρουπάκια για ενδυνάμωση και φυσική κατάσταση γενικότερα. Για διάφορους αθλητές mm-hmm. ή και καθημερινούς ανθρώπους, ναι, ναι. Οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τον πρωταθλητισμό, ναι. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ωραία. Σε ξέρω ως αθλήτρια kickboxing. Ναι. Όχι απλά σε ξέρω ως αθλήτρια kickboxing, είχες πάει και στη Γαλλία. Τη ζώνη μας την έφερες. Ναι, την έφερα τη ζώνη. Α, τέλεια. Α, βρίσκεται εκεί έξω. Κάπου βρίσκεται εκεί Α, έξω. Μπορεί να μας τη φέρει κάποιος. Θα μας τη φέρουνε, ναι, 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 θα μας τη φέρουνε. Λέω κι εγώ. Είχες παίξει στη Γαλλία. Καταρχήν, ναι. Πώς από το στίβο επέλεξες να πας στο kickboxing και να παίξεις και αγώνες? Έκανα 10 χρόνια πρωταθλητισμό στο στίβο, mm-hmm. αλλά έφτασα στο σημείο να κουραστώ. Ήθελα να εσχωρήσω και στον εργασιακό τομέα σιγά-σιγά. Και... λόγω τραυματισμών κουράστηκες, λόγω ότι έκανες το ίδιο πράγμα. Τι άθλημα έκανες ακριβώς? Έκανα αντοχή. Α, έκανες και αντοχή θέλει πάρα πολύ υπομονή. Κουράστηκα λόγω ψυχολογίας, πιστεύω περισσότερο. Και έβλεπα ότι δεν έχει να μου προσφέρει κάτι άλλο. Ότι ό,τι είχα να πάρω από αυτό το είχα πάρει. Και ήμουν πλέον ευχαριστημένη. Εντάξει, γιατί μετά έπρεπε κάποια στιγμή και εγώ να δουλέψω σαν άνθρωπος, mm-hmm. για να και εγώ να καταφέρω να ζήσω μόνη μου, να μην εξαρτώμαι από τους γονείς μου. Και το καλό είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η ζώνη για την οποία θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Την οποία είναι υπέροχη, έτσι. Μια λεπτή ζώνη, εγώ πραγματικά. Δεν έχω. Για βάλτε μας κάπου έτσι να φαίνεται και σε λίγο θα μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη ζώνη. Βεβαίως. Ναι, και αποφάσισα να σταματήσω για να ξεκινήσω και να εργάζομαι σιγά-σιγά. Άρα, τελείωσες τον πρωταθλητισμό, ξεκίνησες, ναι. όμως να εργάζεσαι σαν, ναι. προπονήτρια. Αλλά ήθελα να γυμνάζομαι, γιατί τόσα χρόνια πρωταθλητισμός δεν γίνεται να σταματήσω ξαφνικά να γυμνάζομαι. Και από το να κλειστώ μέσα σε ένα γυμναστήριο, ναι. προτίμησα να βρω ένα άθλημα. Που βασικά πάντα είχα κάποια επαφή. Ο αδερφός μου έκανε μαχητικά αθλήματα, τον έβλεπα μικρής αγώνες. Και βασικά είναι πολύ χαζή η ιστορία που θα πω. Πήγαινα στο βίντεο κλαμπ να πάρω ταινίες, ναι. και περνούσα κάθε μέρα από ένα kickboxing, από μια σχολή. Ναι, ναι, ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ, καθόμουν και τους χάζευα απ' έξω και μια μέρα μπήκα σε αυτή τη σχολή. Όταν μπήκες μέσα λες, wow, εδώ είμαστε, όταν ξεκίνησες να κάνεις προπονήσεις ή λες, καλύτερα τα κοίταγα απ' έξω? Όχι, το είπα αμέσως. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι το περίμενα, δεν μπορούσα να συντονιστώ. Σίγουρα, όταν κάνεις ένα άθλημα και ειδικά, ναι. πρωταθλητισμό σε ένα άθλημα, μετά οποιοδήποτε άλλο άθλημα χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Ναι. Ναι, αλλά όμως δεν σε είχε βοηθήσει πάρα πολύ ο στίβος, γιατί εγώ όσα χρόνια έκανα πρωταθλητισμό στο kickboxing, ήταν ένα απόσπαστο κομμάτι το να κάνω στίβο, τρέξιμο και ενδυνάμωση. Πιστεύω ότι είχα μεγάλο αβαντάζ από αυτό. Πάρα πολύ μεγάλο. Δεν κουραζόμουν με τίποτα και φαινόταν πάρα πολύ στις προπονήσεις και στους αγώνες. Γιατί μπήκα νωρίς σε αγώνες. Σε ένα μήνα ξεκίνησα. Τώρα πόσα χρόνια ασχολείσαι με το kickboxing? Τώρα είμαι στα 3 χρόνια. Α, είσαι 3 χρόνια, ναι, και έχεις, ναι. πάει τόσο καλά. Για δείξε μας λιγάκι αυτή την υπέροχη ζώνη. Ναι. Και πες μας λιγάκι για αυτή τη ζώνη. Λοιπόν, είχα έναν αγώνα στη Γαλλία, με τον οποίο σου ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν που με βοήθησες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρότασή μου και κατάφερες και κέρδισες αυτή τη ζώνη, γιατί είναι πολύ μεγάλη μου χαρά αυτό. Ναι, ήταν σε μια μικρή πόλη της Γαλλίας, στο Tour. Mm-hmm. Στην Tour. Ήταν με μια πάρα πολύ καλή αντίπαλο. Η αντίπαλος ήταν πάρα πολύ καλή από, ναι. την Πορτογαλία, η οποία έχει άπειρες νίκες και άπειρους αγώνες. Και μετά από τον αγώνα μας κέρδισε και μια τετράδα πολύ σημαντική στην mm-hmm. Ιαπωνία, νομίζω. Εντάξει, ο αγώνας ήταν εξαιρετικός. Ήταν πολύ καλό το παιχνίδι. Ήσουν έτοιμη για αυτόν τον αγώνα, γιατί είχες αγωνιστεί το καλοκαίρι, είχες κάποιο τραυματισμό? Είχα σπάσει τη μύτη μου και είχα ανοίξει όλο εδώ πέρα αυτό το σημείο κάτω από το μέτωπο. Αλλά ξεκίνησα νωρίτερα προπονήσεις για αυτόν τον λόγο. Mm-hmm. Ξεκίνησα από μέσα Αυγούστου να προπονούμε πάρα πολύ σκληρά. Και στο σύλλογο που δουλεύω, στον ΑΟ Κάλιστο, μου κάνουν και προπόνηση για το kickboxing. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ γιατί κάνεις όλα τα είδη ενδυνάμωσης ανάλογα με το αθλητισμό. Υπάρχουν φορές που κάνω, ας πούμε, και τρεις προπονήσεις τη μέρα. Γιατί κάνω και τρέξιμο και ενδυνάμωση και τεχνικές. Ενδυνάμωση και τεχνικές. Σε αυτό είσαι ότι παίζεις εσύ το καλοκαίρι έναν αγώνα. Χτυπάς. Ναι. Αυτό σε πτώησε, είπες ότι
θέλω να σταματήσω. Το σκέφτηκα μόνο μία, για μία μέρα και για μερικά λεπτά της ημέρας. Γιατί δεν ήταν κάτι απλό το οποίο δεν ήταν κάτι απλό. Έτσι. Και όλοι μου το λέγανε, μου συστήνανε να σταματήσω. Μέχρι και ο προπονητής μου το σκέφτηκε. Τρόμαξε τόσο πολύ που μέχρι και ο προπονητής μου το σκέφτηκε. Αλλά εντάξει, εγώ γύρισα πιο δυνατή, πιστεύω, από αυτό. Εντάξει, εγώ πάντα λέω κάτι, ότι ο πρωταθλητής φαίνεται μετά από τέτοια πράγματα. Μετά αλλιώς είσαι αθλητής. Ναι, ναι, αλλιώς είσαι αθλητής. Απλά αλλιώς είσαι αθλητής. Ναι. Συμφωνώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι εκεί το πείσμα σου και η θέλησή σου ίσως ήταν και αυτό που σε βοήθησε να πας στη Γαλλία τόσο καλά. Βασικά δεν το περίμεναν. Είχαν άγχος και οι δύο προπονητές μου, και ο Ηρακλής Μέρτογλου και ο Δημήτρης Ομόχου. Είχαν άγχος πώς θα αντιμετωπίσω τον αγώνα αυτό στη Γαλλία, που ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας μετά από τον τραυματισμό μου. Και ειλικρινά δεν φάνηκε καθόλου ότι είχα κάποιο πρόβλημα πριν. Αυτό μου είπαν. Δηλαδή, εμείς περιμέναμε να είσαι αγχωμένη. Ναι, αλλά ναι, τελικά ναι. Δεν το αισθάνθηκα καθόλου εκείνη τη στιγμή. Μπαίνεις στο ring, τα ξέρεις εσύ πρώτα από όλους και δεν θυμάσαι τίποτα, δεν σκέφτεσαι τίποτα και απλά. Πραγματικά συγχαρητήρια, γιατί το είχα κι εγώ άγχος. Και όταν είδαμε με την αντίπαλη με τον Ηρακλή, μου λέει: Ο Ηρακλής, την έχουμε, θα την κερδίσουμε. Λέω: Ωραία. Να το πιστέψει και ξανά. Αν ξανά πιστέψει. Ναι, στην αρχή ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη αντίπαλος, πολύ δύσκολη. Τραυματίστηκε. Δεν έχει σημασία. Για μένα όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι. Δεν πάνε να είναι οι πιο έμπειροι με τη λιγότερη έμπειρη, δεν έχει σημασία. Κάθε αγώνας είναι διαφορετικός και κάθε αντίπαλος είναι το ίδιο επικίνδυνος από τον άλλον. Ναι, έχεις δίκιο. Το θέμα είναι ότι εμείς τι πιστεύουμε για τον εαυτό μας. Δηλαδή, εκεί είναι να υπερνικήσει τον εαυτό σου. Εγώ πάντα αυτό έβλεπα. Αν ακούσα τον εαυτό μου, θα κέρδιζα και τον αντίπαλο. Ναι. Αν δεν μπορούσα να κερδίσω τον εαυτό μου, ότι να πιστέψω ότι ξέρεις θα κερδίσω αυτόν τον αγώνα, τότε ποτέ δεν κέρδιζα. Ναι. Έτσι, και εγώ στον αγώνα που έπαθα τον τραυματισμό αυτό, νομίζω μπήκα με λάθος σκεπτικό. Δεν ήμουν πολύ σίγουρη για τον εαυτό μου κυρίως. Ναι, αυτό. Γιατί δεν ξέρω τι θεωρώ ότι αυτό είναι για πάνω. Όλα τα αθλήματα, δεν είναι μόνο για το kickboxing κτλ. Έπαιξες και στο Πανελλήνιο, πήγες πολύ καλά και μπράβο ναι, σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενα σχέδια. Τι έχεις, τι κανονίζει ο Ηρακλής για σένα, έχουμε κάτι στο μέλλον. Τώρα περιμένουμε να δούμε για προτάσεις, γιατί περιμένουμε να βγει καταρχάς το βίντεο από τον αγώνα στη Γαλλία. Όλοι αυτό περιμένουμε. Ναι, και περιμένουμε να παίξουμε εδώ εγχώρια και θα δούμε για μερικές προτάσεις στο εξωτερικό. Στη Γαλλία πώς αντιμετώπισαν, γιατί συνήθως όταν πηγαίνεις στο εξωτερικό. Ναι. Και κερδίζεις, ενώ σίγουρα περιμένουν να κερδίσει κάποιος άλλος και είναι και πάντα λίγο πιο άδικοι με τον ξενόφερτο ναι. αθλητή. Ήμασταν και δύο ξενόφερτες. Αυτό ήταν το θετικό, άρα ήταν αντικειμενική. Ήταν θετικό, ναι. Αλλά γενικά μας είχαν για outsider εκεί πέρα. Ήταν όμως πάρα πολύ φιλόξενοι οι άνθρωποι, οι Γάλλοι. Και μετά δεν υπήρχε ο κόσμος πώς μας αγκάλιασε. Ήθελαν φωτογραφίες, αυτόγραφα, δηλαδή αισθάνθηκα λες και βρισκόμουν σε άλλο πλανήτη, όχι σε άλλη χώρα. Στη Γαλλία έχουν αυτό το θετικό. Έχω γνωριστεί δύο φορές ότι ο κόσμος το αγαπάει το kickboxing. Είναι ας πούμε εθνικό τους άθλημα. Ναι. Δηλαδή ασχολείται με τους αθλητές, πηγαίνει, βλέπει τους αθλητές, τους αγαπάει, τους αγκαλιάζει. Ναι, και το στάδιο ήταν γεμάτο μέχρι το τέλος. Μέχρι και το τελευταίο αγώνα δεν είχε φύγει κανείς. Απίστευτο. Σ' αρέσει να αγωνίζεσαι πιο πολύ στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα? Μετά από αυτή την εμπειρία, μου άρεσε πάρα πολύ στο εξωτερικό. Όμως χρειάζομαι και τα δύο. Εντάξει, σίγουρα, αλλά στο εξωτερικό ήσουν λιγότερο εγχωμένη από ότι είσαι στην Ελλάδα. Ναι, ήμουν λιγότερο εγχωμένη. Γιατί δεν έλεγα «Μα θα με δουν απ' έξω και θα περιμένουν πολλά από μένα». Δεν με απασχολούσε καθόλου αυτό. Ναι. Ενώ στην Ελλάδα το σκέφτομαι, άμα με κοιτάνε οι δικοί μου άνθρωποι. Γιατί μια κοπέλα να κάνει kickboxing? Αυτή η ερώτηση γίνεται συχνά. Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με το φύλο, το άθλημα και το συγκεκριμένο άθλημα, γιατί εγώ δεν το βλέπω σαν ξύλο, όπως το λένε πολλοί, το βλέπω πραγματικά σαν άθλημα, είναι αθλητισμός. Και πάνω απ' όλα πρέπει να δουλεύει και πολύ το μυαλό. Είναι αθλητισμός, ναι. Αλλά και για εξωτερικούς λόγους, για άλλους λόγους, δηλαδή εγώ αισθανόμουν πάρα πολύ ασφάλεια όταν άρχισα να μαθαίνω κάποια πράγματα στο kickboxing και όταν γυρνούσα περισσότερο αργά και τα λοιπά στο σπίτι μου. Αισθάνομαι, απέκτησα μια αυτοπεποίθηση ξαφνικά. Σε δηλαδή, τι πράγματα, μπράβο, σε τι θεωρείς ότι βοηθάει, σε τι βοηθάει στο χαρακτήρα μιας κοπέλας κάποια πολεμική τέχνη? Θεωρείς ότι την εμψυχώνει, την δυναμώνει, την κάνει να αισθάνεται πιο θεωρώ ότι τη στονώνει την αυτοπεποίθηση πάρα πολύ, γιατί είμαστε δυστυχώς σε μειονεκτική θέση το φύλο μας, απέναντι στο ανδρικό φύλο. Και αισθανόμαστε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ότι είμαστε ίσοι και με τους υπόλοιπους, με τους άντρες. Δεν ξέρω, κυρίως τονώνει την αυτοπεποίθηση. Εγώ ήταν το πρώτο πράγμα που ένιωσα, παρόλο που ήμουν αθλήτρια χρόνια.
Στο kickboxing αυτό αισθάνθηκα από τις πρώτες προπονήσεις. Το προτείνεις, προτρέπεις κοπέλες να ασχοληθούν περισσότερο με το kickboxing σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Και ερασιτεχνικά. Ναι, βεβαίως. Ναι, γενικά... Δεν χρειάζεται όλοι. Αυτό λέω και εγώ. Δεν χρειάζεται όλοι να παίζουν αγώνες. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι να βγαίνει και από μέσα στο να θέλεις να παίξεις αγώνα. Αλλά ερασιτεχνικά είναι ένα πάρα πολύ καλό άθλημα. Και για φυσική κατάσταση και για ενδυνάμωση, γράμμωση, για να. Σε είχα δει να κάνεις προπονήσεις και Brazilian Jiu-Jitsu, δηλαδή ναι, στο έδαφος. Ναι, έπαιξα και στο Πανελλήνιο. Το είδα αυτό ότι έπαιξε στο Πανελλήνιο και ήταν η ερώτησή μου. Πες μου λιγάκι την εμπειρία σου από αυτό. Brazilian κάνω 4 μήνες περίπου. Είχα σπάσει και τη μύτη, οπότε σταμάτησα, ξαναξεκίνησα. Και όταν είχα αγώνες πάντα kickboxing, σταματούσα. Γιατί δεν κάνει να πιέζεσαι τόσο. Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Και βγήκα πρώτη, δεν το περίμενα καθόλου. Δεν το περίμενα το προπονητή. Πόσους αγώνες έπαιξες? 3 αγώνες. Έπαιξες 3 αγώνες. Ναι. Στην άσπρη ζώνη, βέβαια. Ναι. Μπαίνεις για τον πρώτο αγώνα. Ναι. Έτσι. Αυτό θέλω να μου πεις, πώς αισθάνθηκες. Εντάξει, δεν ήξερα τι να κάνω, ειλικρινά, γιατί είναι πολύ διαφορετικό στο αγώνα και διαφορετικό στην προπόνηση. Στην προπόνηση, δυστυχώς, είναι η πλειοψηφία άντρες. Να έχω παίξει 3 φορές με γυναίκα στην προπόνηση. Είναι λίγο σαν χορογραφημένο, ας πούμε. Ναι. Οπότε δεν είχα καταλάβει τι δύναμη έχω απέναντι στις γυναίκες, γιατί έπαιζα με άντρες κυρίως. Χρειάζεται κυρίως η δύναμη ή η τεχνική σε αυτό το άθλημα, στο Brazilian? Πιστεύω περισσότερη τεχνική. Mm. Έρχεται πρώτη τεχνική και μετά η δύναμη. Ώστε να χρησιμοποιείς και τη δύναμη του αντιπάλου. Δηλαδή, θεωρώ ότι για ένας που έχει πολύ καλή τεχνική, με έναν που έχει μόνο δύναμη, αυτός με την τεχνική θα κερδίσει αυτόν με τη δύναμη. Αυτό. Γίνεται ο πρώτος αγώνας. Κερδίζεις. Ναι. Εντάξει, ανεβαίνω ψυχολογικά και δεν το περίμενα. Ναι. Δηλαδή, εμείς θέλαμε να χάσω, απλά να μην χάσω με submission, δηλαδή να μην παραιτηθώ εκείνη τη στιγμή. Και δεύτερος αγώνας. Δεύτερος αγώνας. Την ίδια μέρα γίνανε. Την ίδια μέρα. Μετά από λίγα λεπτά γινόντουσαν. Πόση ώρα διαρκεί ένας αγώνας? 3-5 λεπτά. Πέντε λεπτά. Και μετράνε, ας πούμε, τις φορές που θα ρίξει τον αντίπαλο κάτω, τις φορές που θα κουμπίσει η πλάτη του. Ναι. Πώς ακριβώς είναι, ή θα του κάνεις κάποιο. Πνιγμό, Ναι. Άμα κάνεις κάποιο πνιγμό και τον πάρεις, είναι το submission που εκεί τελειώνει ο αγώνας. Ωραία. Είναι ναι, το να τον ρίξεις κάτω, να περάσεις την κάρτα του, να τον ρίξεις σε μαζεύονται side και μαζεύονται σιγά σιγά. Εσύ κατάφερες με πόντους να κερδίσεις τον πρώτο αγώνα, έτσι? Τον πρώτο αγώνα τον πήραμε πόντους. Στο δεύτερο αγώνα? Στο δεύτερο αγώνα τον πήραμε submission και δεν το περιμέναμε. Ήμουν πολύ πιο χαλαρή, γιατί έπαιξα. Και με ποια τεχνική τον πήρες, για πες μου? Armbar, ας πούμε, που είναι το αγαπημένο. Τον πήραμε τρίγωνο. Το τρίγωνο είναι πίσω από το λαιμό που πνίγεις. Πνίγεις με το πόδι, κάνεις ένα τρίγωνο με το πόδι και πνίγεις τον αντίπαλο το ένα του χέρι μέσα και το λαιμό. Τώρα, αν δεν φόραγα αυτή την ολόσωμη εδώ φόρμα που βλέπετε, νομίζω θα μου τα δοκίμαζε, αλλά. Ας κάτσω στην καρέκλα μου καλύτερα. Θα το δοκιμάσω, θα έρθει να το δοκιμάσω. Θα έρθω στο σχολείο μου σίγουρα. Ναι, και δεν πήξα πολύ θετικά. Έτσι τρελαίνεσαι από τη χαρά σου ή κρατάς... Τρελάθηκα από τη χαρά μου, τρελάθηκα, αλλά δεν ήταν κακό, δηλαδή δεν ήταν ότι παραπήρα νερά τα μυαλά μου εκείνη την ώρα και δεν σκεφτόμουν. Όχι, καμία σχέση, είσαι αυτό, η αυτοπεποίθησή σου ανέβηκε. Και, ναι, και στον τελικό είπα, οκ, μπαίνεις, είσαι ήδη δεύτερη. Γιατί στον τελικό είσαι πρώτος ή δεύτερος. Και λέω, είσαι δεύτερη, οπότε παίξε να το χαρείς. Και παίζω και εκεί πέρα και εν τέλει τον πήρα και εκείνο τον αγώνα και εκείνο με submission σε πλάτη, πνιγμό στην πλάτη. Μπράβο, εσύ ξαφνικά. Δεν το περιμέναμε, μου άρεσε πάρα πολύ. Και ξεκίνησα. Ναι, το είδα στις φωτογραφίες και λέω, ας θα τη ρωτήσω από κοντά. Και ξεκίνησα Brazilian Jiu-Jitsu No Gi σιγά σιγά για να μπω και στο MMA. Οπότε να έχουμε και το κομμάτι του εδάφους, εκτός από το όρθιο κομμάτι. Και να δούμε στο μέλλον τι θα γίνει. Υπέροχα, μάθαμε τόσα πολλά για σένα. Θα ήθελα να πεις κάτι, να κοιτάξεις εδώ την καμερά σου, να πεις κάτι στον κόσμο, σε αυτούς που σε κοιτάει, αν θες να ευχαριστήσεις κάποιον, αν θες να παροτρύνεις τον κόσμο να ξεκινήσει είτε kickboxing, είτε Brazilian, είτε στίβο, γενικά αθλητισμό. Τις κοπέλες που έχουμε τόσες κοπέλες. Ναι, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προπονητές μου, Ηρακλής Μέρτογλου και Δημήτρης Παπακοσταντίνου, γιατί με βοηθάνε πάρα πολύ στον αγώνα μου και γενικότερα στη ζωή μου. Τον προπονητή για τη φυσική κατάσταση, Σταμάτη Λένη, από τον ΑΟ Κάλιστος. Και θα ήθελα να παροτρύνω άντρες, γυναίκες, να ξεκινήσουν γενικά αθλητισμό. Ο πρωτοαθλητισμός για μένα έρχεται δεύτερος. Να αρχίσουν αθλητισμό, να ενδιαφέρονται για το σώμα τους και για την υγεία τους. Εγώ να σου ευχηθώ καλές γιορτές, καλή ξεκούραση πάνω απ' όλα και να δίνεις έτσι τόσο ωραία χαρά και ενέργεια στον κόσμο όταν έρχεται και προπονείται μαζί σου στον Κάλιστο ή όταν κάνει προπονήσεις μαζί σου στη σχολή στο EFL. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είσαι πάντα δυνατή και να μας χαρίζεις νίκες είτε για την Ελλάδα είτε για τον εαυτό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ
Κοιμήθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Μη μου πεις updated λοιπόν και πάλι κοντά σας, τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, έτσι καθώς οι μέρες περνούν και πλησιάζουμε προς την παραμονή της πρωτοχρονιάς, αλλά και στη νέα χρονιά, 2019 τουλάχιστον ευχές, θέλω μέσα από την καρδιά μου να κάνω από σήμερα και κάθε μέρα θα κάνω για όλους εσάς, πάνω απ' όλα όμως να έχουμε υγεία, γιατί πραγματικά πιστέψτε με ότι ο άνθρωπος για να μπορέσει να ζήσει, να, αν το θέλεις να γλεντήσει, να χαρεί όλα αυτά τα οποία επιθυμεί στη ζωή του, πρέπει πάνω απ' όλα να έχει την υγεία του, γιατί πιστέψτε με ότι είναι αυτό που όλοι τάζουμε και λέμε υγεία, υγεία, αλλά κορίτσια, χωρίς την υγεία τίποτα δεν μπορείς να χαρείς. Τα πλούτη όλου του κόσμου να έχεις, την υγεία δεν την εξαγοράζεις. Γι' αυτό προσοχή, γι' αυτό να προσέχετε για να έχετε. Και επίσης σε πάρα πολλά πράγματα που κατά καιρούς μέσα από την ιατρική στήλη αυτής της εκπομπής λέμε, φωνάζουμε, προτείνουμε, η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη, είναι η ενημέρωση, είναι το να έχουμε τα μυαλά μας στο κεφάλι μας. Πάω να πω ότι δύο σούπερ τυχεροί από εσάς, επειδή δεν θέλω να φύγω αν δεν σας δώσω πάρα πολύ μέλη και πολύ ωραίο μέλη. Δύο σούπερ τυχεροί από εσάς που θα κάνετε follow. Στο τέλος της ημέρας, από όλους όσους θα έχετε κάνει follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook, θα κερδίσετε από ένα μέλι μάνι στο γνήσιο το παραδοσιακό, αυτό που γνωρίζουμε και αγαπάμε, μία προσφορά από το ελληνικό μέλι και βεβαίως και ένα μέλι με κρόκο κοζάνης. Και ένας άλλος σούπερ τυχερός θα κερδίσει μία συσκευασία του κιλού μέλι μάνις, αλλά και ένα μέλι με μαστίχα χίου. Δύο πολύ ιδιαίτερες γεύσεις, μία μοναδική πατέντα από το ελληνικό μέλι, που πραγματικά πιστέψτε με δίνουν πολύ ωραία μυρωδιά και στο φαγητό σας και στο γλυκό σας, αλλά και ακόμα και στο τσάι σας. Δύο λοιπόν σούπερ τυχεροί από εσάς θα γλυκαθούν πολύ διαφορετικά. Χριστίνα Καμπούρη λοιπόν για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λίγες μέρες πριν αλλάξουμε τη χρονιά, γιατί και από την επόμενη χρονιά όλα τα κορίτσια μου θα είναι εδώ και θα έχουν πάρα πολύ ωραία θέματα. Και λέω να κλείσουμε αυτή τη χρονιά με ένα αφιέρωμα σε ένα εορταστικότατο λουλούδι που δεν είναι το Αλεξανδρινό που είχαμε πει, αλλά που μπορεί όμως να ταιριάξει και με αυτό, είναι στην ίδια κατηγορία και που το όνομά του είναι Ου ή Ήλεξ. Πάμε και να το βλέπουμε για να καταλάβει ο κόσμος και να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι. Α, είναι αυτό το έξω, έτσι. Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ όμορφο, με βαθύ πράσινο φύλλωμα που έχει αγκαθάκια το φύλλωμά του και αυτούς τους κόκκινους καρπούς. Να κάνω μια ερώτηση. Αλλιώς δεν το λέμε γκί αυτό? Όχι. Μοιάζει. Μοιάζει πάρα πολύ όμως, Έχει λευκούς καρπούς. Αυτό έχει κόκκινος. Α, κοίτα. Πάντως και για στολισμό παίρνουν τέτοια κλαδιά. Ναι, και εμείς έχουμε βάλει. Πάνω στην κουζίνα και ναι, τα λοιπά. Ναι, και σαν κλαδάκια μπορούμε να τα βρούμε. Είναι πάρα πολύ όμορφο και γιορτινό. Απλά αυτό που πρέπει να προσέξουμε, και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι και εδώ, Κωνσταντίνα, μαζί μας, είναι ότι οι καρποί είναι δηλητηριώδες, είναι τοξικοί και καλό είναι να μην το στολίζουμε σε πέρασμα παιδιών. Δηλαδή, που μπορεί να το φτάσει κάποιο παιδάκι και μπορεί να το καταναλώσει. Να το καταναλώσει ή να μην καταλάβει, να το περάσει ότι αυτό τρώγεται, γιατί είναι και έντονη. Μοιάζει με βατόμουρο ο καρπός. Να σας πω κάτι. Όταν ήμουν πιο μικρή, είχαμε κάτι τέτοια παρόμοια πάνω στο τραπέζι, ψεύτικα βέβαια, και είχε πάλι αυτούς τους καρπούς τους κόκκινους. Και το είχα φάει, βέβαια ήταν πλαστικό, αλλά είχα πνιγεί. Αμέ. Αλλά δεν έχει κάτι, μια χαρά είσαι. Κακό σκυλί. Σου έχει αφήσει λίγο. Κακό σκυλί. Όχι. Δεν έχει. Ναι. Αυτό δεν νάσουν εσύ, καλά θα τα νάσουν, αλλά τέλος πάντων. Δεν είμαι, δεν δουλεύει σωστά. Γίνεται μεγάλο.
Ναι, γίνεται δέντρο δηλαδή. Θάμνος που μπορεί να φτάσει σε ιδανικές συνθήκες και τα 3 μέτρα, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι στην Ελλάδα το βλέπουμε όλη συχνά. Είναι ηθαλές. Ναι, είναι ηθαλές. Στην Ελλάδα συνήθως το συναντάμε έτσι σε κλωναράκια που τα στολίζουμε. Μόνο. Σπάνια παίρνει κάποιος ολόκληρο το δεντράκι, το θάμνο. Αυτά τα κόκκινα πέφτουν το μετά το χειμώνα. Ναι. Γιατί τέλη του Μαΐου ανθίζει το φυτό μας, βγάζει κάτι κίτρινα ανθάκια. Βέβαια είναι μικρά, μικροσκοπικά, δεν έχουν καλοπιστική αξία. Πιο πολύ μας αρέσει ο καρπός τα Χριστούγεννα. Να πω ότι τα φύλλα του διαθέτουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα καφέινης, πιο πολύ και από τον καφέ. Τι λέει. Και φτιάχνεται από αυτό το τσάι της Παραγουάης. Μάτε το ονομάζουν. Τι χρώμα γίνεται, στο μαύρο, στο κλασικό. Καφέ, έτσι, σαν τσάι είναι, σαν τσάι. Δηλαδή, αυτά τα φύλλα, λες, αν φτάσουμε π.χ. δανείζομαι εγώ τώρα, τα βράσεις και το κάνεις από ένα εκχύλισμα, έχουν έντονη δόση καφεϊνής. Ναι, ναι, πολύ περισσότερο από τον καφέ. Με πρόσοχη, χωρίς τα μπιλάκια. Χρειάζεται πολύ πότισμα. Μέτριο πότισμα, θα λέγαμε. Και ουσιαστικά, αυτό που λέγαμε για τα φύλλα, τα παίρνανε και οι δρύδεις για τα φίλτρα τους. Φτιάχνανε με αυτό φίλτρα. Έχει πάρα πολύ ισχυρή δόση. Να, τέλειο. Παιδιά, τι ωραίο που είναι όμως. Και ναι, νομίζω ότι αντέχει στο κρύο. Ναι. Σε σχέση με το άλλο, αντέχει πάρα πολύ, ε. Ναι, ναι, αντέχει. Γιατί πολύ. Γιατί το βλέπω και έξω εγώ πολύ, και σε βεράντες και σε κήπους. Και τώρα και μια φωτογραφία που βλέπω. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Κοίτα, κοίτα εδώ. Και από το ξύλο αυτού του φυτού φτιάχνονται και τα πιόνια στο σκάκι, να ξέρετε. Έλα. Αλήθεια λες τώρα. Δηλαδή από το ξύλο εννοείς το κομμάτι του το αυτό. Το κορμό, ναι. Καταπληκτικό. Αλέξανδρε, εμείς πάντως κάθε χρόνο παίρνουμε τον γκί για Χριστούγεννα. Το έχουμε συνδέσει έτσι. Και όπως λέμε... Το γκί τι είναι? Είναι παρόμοιο με αυτό. Παρόμοιο, ναι. Απλά σε ποια κατηγορία ανήκει, δεν θα το προλάβουμε, μπορεί να το πούμε μετά τη γιορτή. Δεν έχει σημασία. Αυτό, θάμνος είναι, απλά έχει λευκούς καρπούς. Ακριβώς. Είναι δηλητηριώδες και αυτοί οι καρποί. Νομίζω, ναι. Και προσοχή και αυτό στα πουλάκια. Μπορούν και τα πουλάκια να το καταναλώσουν. Είναι τοξικό. Ναι. Άρα γιατί όμως βρίσκονται τόσο ελεύθερα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, okay, τα πουλάνε όμως κατά συρροή αυτό το πράγμα. Και οπότε... είναι κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Ναι, εγώ δεν το ήξερα. Ούτε εγώ. Θέλω να σου πω, ρίχνουμε νερό στο αφιλώματα του συγκεκριμένου ή όχι, θέλει μεγάλη προσοχή όπως εδώ. Όχι, επειδή έχουν πάνω ρητίνες, σαν κερί, δεν τα επηρεάζει το νερό. Μπορούμε να το ποτίσουμε, να το κάνουμε και ντουζ. Α, ωραία. Άλλωστε νομίζω ότι επειδή είναι πράσινα τα φύλλα, χρειάζεται και για τη σκόνη, ναι, και τα λοιπά, για να, ναι, για να ξεπλένεται για να αυτό το φυτό. Πάντως όταν έχουμε τέτοια, νομίζω εγώ στο σπίτι μας, βασικά όχι νομίζω, αυτό που κάνει η μαμά μου είναι επειδή έχουμε και γλάστρες μέσα στο σπίτι και οι οποίες έχουν μεγάλα φύλλα, τα ψεκάζει με νερό και μετά τα μπονάρει με χαρτί για να είναι πιο γελιστερά, ναι, πιο καθαρά. Σε γλάστρα καλύτερα ή στο χώμα πιστεύεις, ενώ στη γη είναι πιο καλό να φυτεύεται το συγκεκριμένο? Αν το φυτέψουμε στη γη, μπορούμε να φτιάξουμε και φράχτη ολόκληρο, δηλαδή εξαπλώνεται. Κοίτα να δεις. Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό. Και το κόστος άμα το αγοράσουμε περίπου ποιο είναι, να το αγοράσουμε ένα μικρό δεντράκι για παράδειγμα? Είναι λίγο ακριβό γιατί είναι εορταστικό φυτό, ναι. Ξεκινάει ας πούμε από τα 12-15 ευρώ, είναι λίγο ακριβό. Και το ύψος του είναι τόσο όταν τα αγοράζουμε στην ουσία? Μπορείς να βρεις και πολύ μικρούλι, τόσο δά. Και το τόσο δά γίνεται τόσο μεγάλο όσο που μπορούμε να καλύψουμε έναν φράχτη? Ναι, ναι, αν του δώσουμε το χώρο, απλώνεται. Θα πάρει βέβαια χρόνο, αλλά μπορεί να απλωθεί, να γίνει ολόκληρος φράχτης. Απλώνεται. Είναι πολύ ωραίο δηλαδή να το βάλεις εκεί στην κουζίνα σου και μετά να το βγάλεις στο μπαλκόνι και να δεις στο μπαλκόνι σου όλο το κάγκελο με αυτό το φυτό. Πάρα δηλαδή πολύ δεν το είχα σκεφτεί, μπράβο. Πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ, ναι, ωραίο και γενικότερα και πάρα πολύ δίνει μια ζωντάνια και μια φρεσκάδα. Πολύ μου άρεσε. Το φυτό της Αθανασίας. Της Αθανασίας. Συμβολίζει την Αθανασία. Αλήθεια. Ναι. Κοίτα πόσα πράγματα βρε παιδί μου μαθαίνεις από ένα φυτό, βρε Γιάννη. Άρα δηλαδή κλείνουμε. Άρα, και λέμε. Μιλάμε για Αθανασία, δεν μιλάμε για το χρόνο. Δεν μας νοιάζει ο χρόνος. Χρόνος. Γιατί να μας νοιάξει. Αθανασία. Λοιπόν, άρα, τα κόκκινα μπλάκια είναι δηλητηριώδες.
μπορούμε να το πάρουμε από τόσο δά εδώ μικρούλι και να καλύψουμε ως ένα φράκτη, πολύ ωραίο, στο μπαλκόνι μας δηλαδή. Συμβολίζει την Αθανασία. Την Αθανασία. Τι άλλο, είναι γιορτινό. Mm-hmm. Και αντέχει στο κρύο, σωστά. Ναι, ναι. Και το ποτίζουμε και μπορούμε να το κάνουμε και τους. Τι έμαθα σήμερα. Είδες, γι' αυτό να άρχισε πιο συχνά, πας και γίνεις και εσύ Κυπουρού. Είμαι έτοιμη για χωράφτη, εννοείς. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, Χριστίνα Καμπούρη, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή πρωτοχρονιά, θα τα πούμε βέβαια, αλλά τηλεοπτικά το μη μου πει σας εύχεται καλή πρωτοχρονιά. Η νέα αυτή χρονιά να σας φέρει ό,τι επιθυμείτε στην καρδιά σας, στο σπίτι σας, στο κρεβάτι σας. Μία φορά να το πεις και από το στόμα σου και στο θεούταυτή. Εγώ τα λέω, αλλά στο θεούταυτή δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Αλλά, λοιπόν, και εύχομαι το 2019 να είναι η καλύτερη χρονιά ever. Για ό,τι ακριβώς έχετε φανταστεί και έχετε ονειρευτεί. Αυτό ήταν. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ τώρα θα σας αποχαιρετήσω. Αύριο όμως, όπως κάθε μέρα, θα είμαι και πάλι κοντά σας με άλλους συνεργάτες, άλλα θέματα, πάρα πολλά δώρα, αλλά πάρα πολύ κέφι. Μέχρι τότε θέλω να μου χαμογελάτε και να σας πω και κάτι ακόμα. Τους εχθρούς δεν πρέπει να τους αγνοείτε. Πρέπει να τους ευγνωμονείτε. Γιατί αυτοί, χωρίς να το καταλάβουν, είναι το σκαλοπάτι που θα ανέβετε ένα ακόμα πιο πάνω για να τους προσπεράσετε. Θυμηθείτε το και θα δείτε το αποτέλεσμα. Φιλιά πολλά, γεια σας.